Μπε, έτσι κάνανε τα πρόβατα πριν τα σφάξουνε. Εγώ το κάνω αφού με σφάξανε. Θεωρώ ότι το λάθος είναι καθαρά δικό μου. Ευθύνα, παιδιά, γιατί η προπόνηση παίζω 5-5. Άντε και ο Ρακιτζής, όταν είναι βοηθός, θα βοηθήσει μια ομάδα να παίξουμε 6-5. 8-5 δεν γίνεται να παίξουμε. Είναι ξεκάθαρο. Δεν πρέπει να μου πούν οτιδήποτε. Καταλαβαίνω όπως και με την Καβάλα από το πρώτο δευτερόλεπτο πώς είναι στημένο το παιχνίδι. Στημένο όχι στα δύο, πώς δηλαδή θα σφυρίξουν οι διαιτητές, πώς θα κάνουν, πώς θα είναι ο τρόπος αντιμετώπισης. Δυστυχώς, εμείς δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε. Θεωρώ ότι ήμασταν πολύ καλοί, αλλά το μπασκετικό είναι σε δεύτερο κομμάτι. Εγώ ούτε τους φιλάθλους έχω γλύψει, ούτε σας έχω γλύψει ποτέ, ούτε θα γλύψω ποτέ κανέναν, ούτε πολιτική θα κάνω στον Απόλλωνα. Όταν αδικούμε θα το λέω, είτε αυτό αρέσει είτε δεν αρέσει. Τώρα φαίνεται τελευταία δεν αρέσει. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Έχουμε μέρες μπροστά. Δεν μπορεί να με απογορεύσει κανένας να μιλήσει για τους διαιτητές ή οτιδήποτε αισθάνομαι και έχει αφορά την ομάδα. Αν δεν αρέσει, έχουμε επιλογές. Είναι ξεκάθαρο. Εγώ έτσι αισθάνομαι, έτσι το λέω. Ούτε θα κάνω τον καραγκιόζ για τον κόσμο για να πούνε «Α, φώναξε ο Βετούλας, α, καλός ο Βετούλας, κακός». Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει πώς είναι αυτά τα 15 παιδιά, 18 μαζί με τους συνεργάτες μου που είναι εδώ πέρα. Αυτά εμένα αυτό με απασχολεί. Είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει. Εγώ κοιτάω πώς θα κερδίζει ο Απόλλωνας στο αγωνιστικό κομμάτι. Αυτά. Ναι, εγώ προσωπικά εγώ, σαν Βετούλας, όχι σαν Απόλλωνας, σαν προπονητής, εγώ ναι, ξεκάθαρα. Και κάποιοι έχουν να πούν να... Μπορεί να μην θέλουν να πούν ότι η διαιτησία είναι πολύ καλή ή να μην διαμαρτύρομαι. Δεν ξέρω, εγώ μιλάω ότι κάνω εγώ. Ναι. Μιλάω για μένα. Τι κάνω εγώ, τι κάνουν οι άλλοι, μπορεί να ρωτήσετε τους άλλους. Εγώ μιλάω για μένα. Εγώ δεν κάνω πολιτική. Εγώ κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Όταν νιώθω να δικούμε, το λέω. Όταν νιώθω να δικούμε, λέω όπως και είπα και στον κότς, του το είπα και πριν και συγχαρητήρια και μες στο γήπεδο και του είπα κιόλας ότι δεν του ξέρεις κότς, επέτρεψέ μου να πω κάποια πράγματα. Τον είχα ενημερώσει από πριν. Δεν ήμουν αγενής προς τον κότς και λέω αυτό που αισθάνομαι. Είναι ξεκάθαρο. Ναι, πείτε μου. Δεν ξέρω, εγώ μιλώ για μένα, εγώ είμαι Απόλλων. Εγώ δεν είμαι ούτε Sky, ούτε οτιδήποτε άλλο. Εγώ είμαι η ομάδα του Απόλλων, ενώ εκπροσωπώ στον πάγκο. Δεν είμαι η ομάδα του Απόλλων, εγώ. Ναι. Άμα δεν αρέσει, μπορεί να μου πούνε, ξέρεις κάτι αγόρι μου, δεν μου αρέσει αυτό που είπες. Ναι, βεβαίως, μπορεί να το πούνε. Δεν μπορεί να το πούνε. Δεν δικιά μου επιλογή. Μπορεί να έρθει αύριο το πρωί ο κύριος Κάριστας που είναι εδώ, να μου πει αγόρι μου, δεν ήταν μας διέσυρες, ήταν λάθος, ήταν τηλεοπτικό και είναι ντροπή ο Απόλλωνας που είπε έτσι ότι δεν το δεχόμαστε. Και γεια σου. Και μπορώ να πω εγώ ότι μπορεί να το ξανακάνω. Και να είστε προετοιμασμένοι. Είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Όχι, δεν είναι καμία δουλειά με αυτή εγώ να ζητήσω εξαίρεση. Εγώ μιλάω πρώτα προπονητικά τι είναι. Αυτά τα κάνουν τις εξαιρέσεις, δεν μπορεί να πέμπω εγώ σε αυτό το κομμάτι. Την εξαίρεση και να τη ζητήσω εγώ σαν τι όργανο. Τι είμαι εγώ που θα τη ζητήσω. Εγώ είμαι προπονητής. Άλλοι τη ζητούν εφόσον τι θέλουν. Μπορεί να νομίζουν ότι είναι μια χαρά δίτηση. Αν είναι μια χαρά, θα βγάλω το καθόλου με συγχαρητήρια. Δεν γίνεται όμως. Γιατί πριν μιλήσω, μου είχαν στείλει 5 μηνύματα, δεν γίνεται να είναι έτσι. Και για τον Αντζή και για το Σόμο και τον Μακλογιάννη. Είναι απλά και το είπα και στους διαιτητές πριν ότι έχω παράπονα. Και δεν το λέω τώρα. Τη λέω συγγνώμη, αλλά θεωρώ ότι με κλέψαν. Πολλά πράγματα. Ξέρω αυτό, δεν μπορώ να σας πω αυτό, δεν είναι λάθος. Εγώ θεωρώ ότι ήταν λάθος διαιτησία. Τώρα αν είδες και εμένα ή όχι, μπορεί να έτυχε, ήταν σε κακή μέρα, όπως είναι και παίχτες. Εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο, προς Θεού. Μην παρεξηγηθώ. Μην παρεξηγηθώ. Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Εγώ είπα δεν ήταν καλή. Άνθρωποι είναι, μπορεί να κάνουν λάθη. Να τους έτυχε και ο παίχτης δεν ήταν καλός, αντίθετος ένας δικός μου. Έγινε. Αντίθετος και διαιτητές. Εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω δεν γίνεται και τρεις όμως. Δεν πιάσαμε ούτε το 33% να πούμε ότι ένας ήταν καλός. Συγγνώμη, αυτό που λέει δεν σημαίνει ότι κρύβω τις αδυναμίες της ομάδας μου, εντάξει, να ξεκαθαρίσουμε. Ή δεν σημαίνει ότι το ρέθινο. Συγγνώμη. Να σε καλύψω, γιατί ξέρω τι θα πεις. Βιάζεσαι. Γιατί εσύ το καλό πάντα κοιτάς το άσχημο. Αλλά σε βοηθήσω εγώ, γιατί δεν καταλαβαίνω από αυτά. Δεν εξαιρεί την άσχημη, την καλή εικόνα των προπονητών της ομάδας, ότι παίξανε πολύ καλά πέρα τη δική μου ομάδα και μας φάνηκε να φανούν οι αδυναμίες. Αυτό είναι δεδομένο. Όπως είπε ο κόουτς, δεν έχει σημασία τι κάνει, επειδή παίζει και μια ομάδα άμυνα. Και μπορεί να παίξει καλά. Εντάξει. Δεν μειώνω το έχω πει και στον coach, την προσπάθεια των παιδιών. Δεν παίζουμε μόνοι μας.
Αυτό.